Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ξεκάθαρες απόψεις για το θέμα και το πιο σημαντικό απ' όλα δεν τις αλλάζει αναλόγως με το πώς φυσάει ο πολιτικός άνεμος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την ανταπόκριση. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Τι κάνετε? Είμαστε καλά και παρακολουθούμε και τις πολιτικές εξελίξεις. Παρακολουθούμε και τις συνεντεύξεις σας από πολύ κοντά, όπως τις παρακολουθεί και ολόκληρη η Ελλάδα, διότι ενδιαφέρεται να ακούει ήπιες φωνές αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και αμέσως θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας. Έχω παρακολουθήσει όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις σας για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε σχέση με τον εκλογικό νόμο, κύριε Λεβέντη. Για μας, για την Ένωση Κεντρών, η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα είναι ικανοποιητική. Ικανοποιητική, ασχέτως κινήτρων υπό τα οποία κινείται και εμφορείται ο κ. Τσίπρας. Ναι. Ασχέτως των κινήτρων, η ικανοποίηση ενός παμπάλαιου αιτήματος της κεντροαριστεράς για θέσπιση της απλής αναλογικής και κατάργηση κάθε είδους μπόνους είναι, επαναλαμβάνω, ικανοποιητικό πράγμα. Πιστεύετε, Πρόεδρε, ότι θα βρει τους 200 που χρειάζεται ο κύριος Τσίπρας? Εάν κρίνω από τη λογική πορεία των πραγμάτων, ναι. Διότι πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ δεν μπορεί να έρθει νομοσχέδιο που καταργεί τον πόνους και δεν ψηφίζουν. Θα ήταν καθαρή τρέλα, κάτι που ζητούν και αυτοί υποτίθεται από δεκαετίες και που προσφέρεται από ένα πρωθυπουργό, επαναλαμβάνω ασχέτως κινήτρων, να μην σπεύσουν να το ψηφίσουν. Αν δεν το ψηφίσουν θα είναι πια υπεύθυνοι οι ίδιοι για τα μπόνους, για τις ενισχυμένες αναλογικές. Θα είναι υπεύθυνο και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ αν δεν ψηφίσουν για το ότι θα βγει ο Μητσοτάκης και θα συνεχιστούν οι αυτοδυναμίες που οι αυτοδυναμίες μας πτώχευσαν. Θα είναι υπεύθυνοι όσοι δεν ψηφίσουν. Το γεγονός... Δηλαδή, πώς? Το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης χθες στον Ενικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου τοποθετήθηκε, εγώ θα έλεγα, με έναν δραματικό τρόπο κατά της απλής αναλογικής. Βάλτε μια ανωτελεία να τον ακούσουμε ξανά όλοι μαζί και να σχολιάσουμε μαζί. Σας παρακαλώ πολύ, πάμε να δούμε τι είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ενικό και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όταν με το καλό κερδίσουμε εκλογές, αμέσως και εφόσον έχει ψηφιστεί η εγκληματική απλή αναλογική, αλλά δεν θα έχει ψηφιστεί με 200 ψήφους, αυτό είναι περίπου βέβαιο, άρα θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Καλά. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω στις σταθερές κυβερνήσεις. Πιστεύω στον πόνους. Η απλή αναλογική δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Και για να το πούμε πολύ απλά, εάν ο μεγάλος. Προσέξτε όμως, ο μεγάλος συνασπισμός έχει και ένα τεράστιο μειονέκτημα. Κάνει τη Χρυσή Αυγή αξιωματική αντιπολίτευση. Ας σκεφτούμε και αυτήν την διάσταση. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα η αριθμητική της απλής αναλογικής, για να το καταλάβουμε, είναι αμήλικτη. Θα σήμαινε η απλή αναλογική ότι το πρώτο κόμμα για να κάνει κυβέρνηση χρειάζεται 3 κυβερνητικούς εταίρους. 3. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα συμβαίνει αυτό για το ελληνικό πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι. Μάλιστα. Είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή την απλή αναλογική τη θέλει για να βάλει ένα φρένο στην προοπτική της Νέας Δημοκρατίας να πάρει ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Δεν θα του βγει, δεν θα βρει 200 βουλευτές. Αν ψηφίσει την απλή αναλογική, εγώ δεσμεύομαι ότι ως Πρωθυπουργός αμέσως, προσέξτε, αμέσως, σε χρόνο δηλαδή πολιτικά ουδέτερο, θα ανοίξω συζήτηση εκλογικού νόμου για ένα πιο τολμηρό εκλογικό σύστημα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και φυσικά το δικαίωμα των πολιτών εκτός Ελλάδος να ψηφίζουν. Μάλιστα. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Λεβέντη, ακούσατε ξανά, γιατί φαντάζομαι ότι τον ακούσατε και χθες. Ο κύριος Μητσοτάκης ζει στον αστερισμό του παρελθόντος. Δηλαδή, επιμένει σε κυβερνήσεις ισχυρές. Όταν λέει ισχυρές, δεν εννοεί στο λαό, εννοεί στη Βουλή.
αυτή τη στιγμή και ο Τσίπρας μπορεί να έχει στη Βουλή 153, στο λαό όμως δεν έχει ούτε 20%. Του το είπα και του ίδιου. Άρα και ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ένας εξασθενημένος πρωθυπουργός. Να λέμε την αλήθεια. Έχει δηλαδή το ΜΕΝ το 153, στο λαό όμως δεν έχει τίποτα. Γιατί ο ΜΕΝ καμένος έχει 1,5 από ό,τι βγαίνει, ο δε ίδιος ο Τσίπρας ούτε 20%. Άρα τι εκπροσωπεί? Τίποτε. Εμείς στην Ένωση Κεντρών ψάχνουμε για κυβερνήσεις ισχυρές. Και οι ισχυρές είναι εκείνες που έχουν και στη Βουλή πλειοψηφία, αλλά και στην κοινωνία και στο λαό. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης θέλει να είναι η μειοψηφία του λαού και θέλει να είναι η πλειοψηφία της Βουλής. Θέλει δηλαδή να παραχαράσει τη λαϊκή εντολή. Αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους θεωρώ ξεπερασμένους και εξοφλημένους. Και επειδή είπε έγκλημα να πάμε στην απλή αναλογική, του λέω ότι οι Φιλανδοί είναι εγκληματίες που έχουν απλή αναλογική. Οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Βέλγοι είναι εγκληματίες. Άρα είναι ψέμα ότι είναι Ευρωπαίος ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι χωμένος στο καβούκι της οικογένειάς του και τίποτα άλλο. Γιατί θέλει να είναι πλειοψηφία στη Βουλή και μειοψηφία στο λαό. Αυτό είναι ανέντιμο που θέλει. Ανήθικο. Και θέλει να συνεχιστεί. Και σας θυμίζω, κύριε Στεριόπουλε, ότι με τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις τι είχαμε? Είχαμε τα ρουσφέτια, τις συναλλαγές, τις πελατειακές σχέσεις, το βαθύ κομματικό κράτος για να επανεκλέγονται. Και αν φτώχευσε η χώρα, από αυτό φτώχευσε. Από την προσπάθεια κάθε πρωθυπουργού να μένει στην εξουσία. Με παράνομους τρόπους. Λοιπόν, είναι, εγώ είπα στον Τσίπρα, μπορεί να έχει κάνει χίλια λάθη. Η Ένωση Κεντρών δεν έχει ψηφίσει τίποτα από τα νομοσχέδια που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, 10 μήνες που είμαστε στη Βουλή, δεν ψηφίσαμε κανένα νομοσχέδιο. Γιατί διαφωνούσαμε με το μείγμα της πολιτικής που έφερνε και τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα. Όμως, αν εισάγει αυτό το πράγμα να κοπεί, να γίνει 0 τον πόνους και ψήφω στα 17 που σημαίνει ότι δίνουμε στους νέους μας γνώμη και δικαίωμα ύπαρξης και φωνής, όχι μόνο θα ψηφίσω, θα θεωρώ εγκληματίες όσους δεν ψηφίσουν την απλή αναλογική, που είναι αίτημα από την εποχή του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου είχε πει: κράτος χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Αυτό ας ακούσει ο Μητσοτάκης. Και μη μου έρχονται στο μνημόσυνο του Παπαναστασίου κάτι δεξιοί και κάνουν ότι στενοχωριούνται. Ήταν μεγάλος ο Παπαναστασίου. Ήτανε μεγάλος ο Παπαναστασίου. Ήταν μεγάλος και μεταξύ των μεγάλων διακηρύξεων που είχε κάνει, είχε αξιώσει να μπει η απλή αναλογική στο Σύνταγμα. Τι μου έρχονται λοιπόν στα μνημόσυνα, αφού στις ιδέες είναι φασίστες κάποιοι? Τι μου έρχονται στα μνημόσυνα? Τι να τους κάνω? Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές έχετε θέσει το θέμα των συνεργασιών, τουλάχιστον στις επόμενες κυβερνήσεις από εδώ και πέρα. Έτσι, μπράβο. Είδαμε αρνητικό και σε αυτό τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η ψήφος του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή, αν ήταν απλή αναλογική, θα είχε 4 ακόμη έδρες. Και τον ΠΑΣΟΚ άλλες 3. Και εμείς στην Ένωση Κεντρών άλλες 3. Γιατί να μας κλέβει τις έδρες ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε Τσίπρας? Γιατί να μας κλέβουν τις έδρες? Ναι. Εγώ έχω 9, θα είχα 12. Γιατί? Είναι τίμιο. Λοιπόν, ξεκάθαρα λέω, ψηφίζω και λέω και όλα τα λάθη που έχει κάνει ο Τσίπρας, που έχει κάνει μεγάλα λάθη εις βάρος των φτωχών ανθρώπων, γιατί του ζητάω να κόψει συντάξεις πλουσίων, να κόψει διπλές, τριπλές συντάξεις και δεν με άκουσε σε πολλά. Αν κάνει την απλή αναλογική, εγώ θα περιοδεύσω όλη τη χώρα και θα πω ότι θα μείνει στην ιστορία εκείνος ο Πρωθυπουργός και επί του προκειμένου ο σημερινός, που είχε το θάρρος, που δεν βρήκε το θάρρος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν τη θέσπισε, ενώ την είχε βάλει στην 3η Σεπτέμβρη. Άλλοι δεν είχαν το θάρρος. Αυτός το έχει. Εγώ θα έχω, γιατί εγώ είμαι δίκαιος. Εγώ κατηγόρησα και κατηγορώ σκληρά τον Τσίπρα. Αλλά άμα δω και μια συνέπεια και ένα ήθος εις αυτό το κορυφαίο αίτημα του κέντρου, αν δω τέτοια ανταπόκριση από τον Τσίπρα, εγώ θα έχω το θάρρος να βγω δημοσίως να επενέσω. Και ας έρθουν οι Μητσοτάκηδες
να μας πούνε εγκληματίες. Και θα τους απαντήσω εγώ ποιοι είναι οι εγκληματίες. Ο Βασίλης ο Λεβέντης. Θα έχει να κάνει μαζί μου ο Μητσοτάκης, που θέλει ισχυρές κυβερνήσεις και φοβίζει τον κόσμο ότι θα έχουμε ακυβερνησία. Κύριε Πρόεδρε, θα δούμε ποιος είναι ο εγκληματίας, κύριε Στεργιόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάμε σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι της επικαιρότητας που έχει σχέση με το Brexit, όπως το λέμε όλοι, και τον κίνδυνο ενός ευρωπαϊκού ντόμινο των ίδιων εξελίξεων. Το φοβάστε? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι... Σας άκουσα να λέτε σε συνέντευξή σας να δοθεί η δυνατότητα στον Βρετανικό λαό να ξαναψηφίσει για να διορθώσει το λάθος. Ναι, δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί και εκεί κάποιοι τρελοί δημοσιογράφοι βρίζαν την Ευρώπη, έκανε κάποια λάθη και ο Κάμερον έβαλε φόρους, ανέβηκε λίγο η ανεργία και η συνέπεια ήταν να στραφεί κατά της Ευρώπης ο αγγλικός λαός και να βγάλει τα μάτια του. Και τώρα που το είδανε 4-5 μέρες τι συνέπειες έχει, τώρα γυρίσανε και αλλάξανε απόψη. Λοιπόν, η Ευρώπη χρειάζεται και την Αγγλία. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνει γρήγορα ένα νέο δημοψήφισμα σε 3-4 μήνες να διορθώσουν οι Εγγλέζοι το λάθος τους. Τον Άγγλο Επίτροπο τον χαιρέτησαν σήμερα όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πειράζει. Η Μέρκελ όμως τους έδωσε χρόνο. Υπάρχουν και στην Ευρώπη σκληροί, αλλά η Μέρκελ από ό,τι είδατε ήταν αρκετά έξυπνη και είπε όσος χρόνος χρειάζεται, σε αυτό το χρόνο τι σκέπτεται η Μέρκελ. Να αλλάξει το κλίμα. Διαφωνείτε, Πρόεδρε, ότι αυτή η γερμανόστροφη ευρωπαϊκή πολιτική οδήγησε και σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Δηλαδή, το Brexit μπορεί να είναι και ένα μάθημα για την γερμανική Ευρώπη? Ακούστε, λάθη γίνονται. Δεν είναι όμως λύση η διάλυση της Ευρώπης και η φευγάλα και η δραπέτευση. Τώρα μην συζητάμε τώρα. Χίλια λάθη να έχει κάνει κάθε Μέρκελ. Και εγώ έχω πολλές ενστάσεις. Ποτέ δεν βγήκα να λέω τρέλες εδώ, να λέω δραχμή ή να λέω να φύγουμε, όπως κάνουν άλλοι τρελοί. Ξεκάθαρα, η Ευρώπη είναι μια ενότητα πολλών χωρών και θέλει και χρόνο και υπομονή. Σας προβληματίζει... Αυτοί που λένε έξω, αυτοί είναι οι εγκληματίες. Σας προβληματίζει όμως ότι υπήρχαν και φωνές πριν από το Brexit προς την ίδια κατεύθυνση? Με προβληματίζουν, όλα με προβληματίζουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα αιτήματα των Φιλανδών, των Ολλανδών έχουν προηγηθεί του αποτελέσματος. Ξέρετε γιατί όλοι αυτοί, η Αγγλία ας πούμε δεν συμμετείχε στα δάνεια της Ελλάδος, ούτε ένα ευρώ. Η Αγγλία δεν ανήκει στο ευρώ και δεν συμμετείχε ούτε ένα ευρώ στα δάνεια της Ελλάδος. Και τώρα ξέρετε τι ζητάει η Αγγλία, οι τρελοί, οι ευρωσκεπτικιστές. Ζητάνε ειδικές σχέσεις. Δεν θα τους παράσχουμε τις ειδικές σχέσεις. Θα διορθώσουν και θα επιστρέψουν ισότιμοι, όχι επιτυγχάνοντας ειδικό καθεστώς σχέσεων. Εμένα, Πρόεδρε, θα σας πω την αλήθεια, με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτή η περίφημη δήλωση της Βασίλισσας 20 μέρες πριν από το δημοψήφισμα. Όταν ρωτήθηκε, δεν ξέρω αν ήταν στημένο ή δεν ήταν, όταν ρωτήθηκε η ίδια σχετικά και απάντησε με ερώτημα, το γνωστό ερώτημα, πείτε μου τρεις λόγους για να μείνουμε. Η Γκλίξβουργκ με κάτι τέτοιες βλακίες χάσανε στην Ελλάδα το θρόνο. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι έχει πιο πολύ μυαλό η βασίλισσα της Αγγλίας. Το ότι είναι βασίλισσα, καμία γραφή δεν λέει ότι έχει μυαλό. Γιωμάτι σκάνδα λένε και εκεί η βασιλική οικογένεια, ας μην ανοίξω το στόμα μου. Εγώ τον αγγλικό λαό θέλω μέσα στην Ευρώπη. Γιατί δεν φταίει τίποτα ο λαός. Και παρεσύρθει από δημαγωγούς, δημοσιογράφους και από τρελούς πολιτικούς. Ξεκάθαρα σας απαντάω. Σήμερα... Δεύτερη ευκαιρία στην Αγγλία, τίποτα άλλο. Απολύτως κατανοητός, Πρόεδρε, και θέλω να κλείσουμε με τα γενέθλια των Capital Control. Σήμερα έκλεισαν ένα χρόνο. Και το ρωτάω, Πρόεδρε, διότι αυτή η περίφημη αντοχή της ελληνικής επιχειρηματικότητας μάλλον είναι για Όσκαρ υπό αυτές τις συνθήκες. Πρέπει το συντομότερο να σταματήσουν τα Capital Control, κύριε Στεργιόπουλε. Εύχομαι αυτό το ένα έτος γενεθλίων να μην γίνει δεύτερο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια φυσιολογική χώρα. Γεια σας, την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.